Και θα ήθελα να αλλάξουμε έτσι κλίμα και διάθεση και να αναφερθούμε λιγάκι και στο χθεσινό θρίαμβο. Τον παρακολουθήσαμε τον αγώνα όλοι. Ελλάδα-Τσεχία. Είμαστε, δεν είμαστε οπαδοί του μπάσκετ. Παρακολουθήσαμε τον αγώνα τη εθνική μα. Τα κατάφερε περίφημα. Βέβαια. Αλλά όλοι λέγανε ότι πώ να μην τα καταφέρει με μια τέτοια ομάδα και με έναν τέτοιο coach, Θανάση μου. 6-6 για την επίσημη αγαπημένη μα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που μα έβγαλε στου δρόμου το 1987. Εξαιρετική ομάδα. Δεν θα μπούμε σε δικασία να μιλήσουμε με τον coach Ιτούδη για το αν είναι καλή ομάδα, για το που προβλέπει, που αποβλέπουμε, αν θα πάρουμε μετάλλιο κτλ. Είναι πολύ μεθοδικός, πολύ ήρεμος, πολύ συγκρατημένος γενικώς στο θέμα το αθλητικό. Τον ακούσατε και χθες να λέει ότι το επόμενο βήμα μας είναι να ανανεώσουμε την κάρτα του ξενοδοχείου για να μείνουμε μια μέρα ακόμα. Πάμε να μάθουμε όμως πράγματα προσωπικά για τον Δημήτρη Ιτούδη, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστός, πάρα πολύ πετυχημένος, αλλά δεν ξέρουμε πράγματα για τον ίδιο. Θα τα μάθουμε αμέσως τώρα, γιατί ξέρετε ότι είχε κάνει μια εξαιρετική εξομολόγηση και πάμε να την ακούσουμε. Πάμε να τον απολαύσουμε. Πάμε να ξετυλίξουμε λοιπόν το κουβάρι της ζωής σου, γιατί ξέρουμε ότι είσαι προπονητής πάρα πολύ επιτυχημένος, ξέρουμε ότι είσαι ο προπονητής της επίσημης αγαπημένης αυτή την περίοδο και ευχόμαστε να πάνε όλα τέλεια, αλλά ξέρουμε λίγα πράγματα για σένα. Έπαιξες μπάσκετ επαγγελματικά? Επαγγελματικό όχι, ερασιτεχνικά ναι. Μάλιστα ο λόγος που εγώ κατευθύνθηκα στο μπάσκετ είναι διπλός. Ουσιαστικά, αναμφίβολα και εγώ είμαι της γενιάς που επηρεάστηκε από το 1987, αλλά πολύ πιο νωρίς, δύο χρόνια πιο πριν, το 1985, είχα μακριά μαλλιά. Έπαιζε ποδόσφαιρο. Ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο στο Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων. Τα Τρίκαλα η Μαθίας είναι το χωριό μου, γεννήθηκα στη Βέρεια και είχαμε τον ίδιο προπονητή. Ο πατέρας μου είχε τον Κεφαλίδη, ο οποίος είναι πλέον συγχωρεμένος, παίχτης της Βέρειας. Πολύ καλός παίχτης και καλός προπονητής. Και είχε και εμένα μικρό στις κατηγορίες τότε, αλλά προπονούμε με τον Κεφαλίδη. Γυμνασιόπεδο εσύ τότε. Ναι, είχα μακριά μαλλιά και δεν του άρεσε τα μακριά μαλλιά. Είχε έτυξε στο ποδόσφαιρο, ήταν τότε της μόδας. Και μου λέει, τι είναι αυτά. Εν ολίγης λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που εγώ έφυγα από το ποδόσφαιρο και πήγα στο μπάσκετ και η μάνα μου φώναζε ότι το μπάσκετ δεν θα σου δώσει να φας, να μας βοηθήσει στα σπαράγγια. Αυτή είναι η ουσία. Είχε σκεφτεί έχοντας μια οικογενειακή επιχείρηση, πετυχημένη από ό,τι καταλαβαίνω και έχεις πει, να ασχοληθείς με αυτό? Αδερφέ, πετυχημένη ήταν, αλλά πολύ ήλιος, πολύ ζόρι, έτσι. Δεν με γέμιζε η γεωπονία. Είχε συζητηθεί να αναλάβω να σπουδάσω γεωπονία, έτσι ώστε να είμαι αντιπρόσωπος του Τρικαλινό, που είναι η παραγωγή που εξήγαγε τα σπαράγγια στο Μόναχο, αλλά δεν με γέμιζε, το μπάσκετ. Ίσως να ήταν και κάρμα, γιατί κάποια στιγμή τσαπίζαμε τα σπαράγγια και έπαθα ηλίαση. Βέβαια δεν πάθαινα ηλίαση όταν έπαιζα μπάσκετ, μόνο στο γράφι πάθαινε. Φεύγεις λοιπόν μετά και πας στη Ιουγκοσλαβία. Στην τότε ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Ήταν μια συνειδητή απόφαση σε πολύ δύσκολους καιρούς. Δηλαδή δεν είχες τότε το Google και ψάχνω. Παίρναμε το μηδέν. Δεν είχαμε εικόνα του Ζάγκρεμπ. Πολλά τηλέφωνα. Υποκινούμενος από ένα ξάδερφο της μητέρας μου, ο οποίος σπούδασε στη Βουλγαρία, έψαξα ποια είναι η καλύτερη ακαδημία και πιο δύσκολη, αν θέλεις, στην Ευρώπη. Και τότε το Ζάγκρεμπ ήταν το νούμερο ένα και μέσω τηλεφωνημάτων, όπως είπαμε, πάρε το μηδέν. Δεν είχες κάποιο γνωστό που είχες σπουδάσει, ας πούμε. Τίποτα. Ξεκίνησες και είπες, θα πάω εκεί, γιατί είναι το καλύτερο σχολείο. Ζάγκρεμπ. Ζεις λοιπόν στη Ιουγκοσλαβία και περνάς και την περίοδο του εμφυλίου τότε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Πολύ δύσκολα χρόνια. Που έμεινα εκεί, ναι. Προσπαθούσα να λέω στη μητέρα μου ότι είναι όλα cool, γιατί το πανεπιστήμιο λειτουργούσε. Φανάσαι. Το πανεπιστήμιο, πηγαίναμε κανονικά στο πανεπιστήμιο. Μπορεί σε μια ακτίνα 70 χιλιόμετρων να γινόντουσαν μάχες. Στο Κάρλοβατς ή στο Κνίν μετέπειτα που έγιναν οι επιχειρήσεις αυτές. Αλλά το πανεπιστήμιο και η ζωή λειτουργούσε κανονικά. Δεν φοβήθηκες δηλαδή τότε? Όχι, δεν φοβήθηκα. Να φτάσει εδώ, ας πούμε. Υπήρξε ένα περιστατικό στο οποίο με φόβησε και μου άφησε ένα τραύμα για έτσι ένα αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί υπήρχε μια επίθεση στο κέντρο του Ζάγκρεπ από κάτι απογορευμένες οβίδες, οι οποίες είναι διασποράς ή δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, δεν είμαι καλός. Διασποράς λογικά. Και ήμουν στο κέντρο όταν έπεσε μία από αυτές και έπεσε αρκετά κοντά, τέλος πάντων, πάνω σε ένα αυτοκίνητο και είχε πάρει φωτιά. Το ότι χάνεις το πρώτο σου παιχνίδι είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αποφασιστικά για τη συνέχεια, δηλαδή ή που θα σε
απελευθερώσει, θα πεις OK, πήρα την κρυάδα και πάω παραπέρα, ή που θα σε καταρακώσει. Τώρα μου δίνεις πάσα για να μιλάμε ώρες. Με τιμή το λέω αυτό, ότι με καλούν εταιρείες και από εδώ και από το εξωτερικό να πω τα δικά μου βιώματα μέσα από τον αθλητισμό, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στον επιχειρηματικό τομέα. Η πρώτη μου σφαλιάρα ήταν αυτή. Σφαλιάρα. Εγώ προετοιμαζόμουν, απογοητευμένος και τα πολύ νεαρός είναι, βέβαια. Νεαρός. Κάποια στιγμή στη ζωή μας θα πέσουμε όλοι. Θα απογοητευτούμε, θα αποτύχουμε, θα χαλάσουν οι σχέσεις μας, θα χωρίσουμε, θα μας απογοητεύσει φίλος. Αλλά το θέμα είναι να σηκωθούμε, να πέσουμε μπροστά, όχι πίσω. Αναμφίβολα θα υπάρχουν αποτυχίες στη ζωή. Το θέμα είναι πώς τις αγκαλιάζεις αυτές τις αποτυχίες και γίνεσαι καλύτερος. Διάβαζα να λες ότι, ας πούμε, στη Μόσχα τώρα, μια οχταετία που ήσασταν, την παλεύω με το κρύο, αν και είμαι μέσα σε ένα αεροπλάνο ή μέσα σε ένα γήπεδο. Δηλαδή, περισσότερο σκέφτομαι τη γυναίκα μου και την κόρη μου, οι οποίες έχουν μια καθημερινότητα την οποία εγώ δεν έχω. Αυτές αλλάξανε την καθημερινότητά τους, τις φίλες τους, τις μαθήτριες, τους μαθητές, και μπαίνουν σε μια διαδικασία να γνωρίσουν καινούριες καταστάσεις και να υποστηρίξουν το δικό μου μετερίζει ή τις δικές μου φιλοδοξίες. Βέβαια, η Μαρία, όπως μου είπε όταν γνωριστήκαμε το 1999, μου είπε ότι εγώ είμαι γουρλού, γιατί ήταν η μόνη απόλυσή μου μετά από πετυχημένο κερδισμένο παιχνίδι. Α, έχεις απολυθεί μια φορά, δεν έχεις απολυθεί. Ναι. Μόνο μία. Ναι. Η οποία δεν ήταν λόγος επαγγελματικούς, με την έννοια ότι χάσαμε το παιχνίδι και κερδίσαμε την ημέρα 21 πόντους. Ναι. Ήταν άλλος ο λόγος. Το χρόνο που χάνεις από την οικογένεια, πώς τον αναπληρώνεις? Τώρα με χτυπάς στον κάλο, γιατί μέχρι τώρα το καλοκαίρι ήταν αυτό το οποίο ήταν δικό τους. Yeah. Έτσι είχαμε συμφωνήσει, το καλοκαίρι είναι δικό τους. Τώρα το καλοκαίρι ανήκει και στην Εθνική, που είναι μια τιμή, πρόκληση και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Προσπαθώ όμως και προσπαθούσα και από μικρή να μοιράζομαι τα λεπτά και ώρες και στιγμές της ενηλικίωσής της. Η κόρη σου είναι 17 χρονών, παίζει μπάσκετ ή ασχολείται με κάποιο σπορ? Όχι, δεν ασχολείται με σπορ. Ενώ η μητέρα της έπαιξε βόλεϊ Α Εθνική στο ΒΑΟ Θεσσαλονίκης. Η Αλεξάνδρα έχει ευαισθησίες πολλές όσον αφορά την κοινωνία, όσον αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων, και την βλέπω να οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχω μάθει ότι είσαι πολύ καλός χορευτής. Είναι αλήθεια αυτό ή ψέματα? Όχι, είναι αλήθεια. Χορεύω τσέστο μόνος μου, να ξέρεις. Εγώ προέρχομαι από την Ανατολική Ρωμιλία. Πήγα και σε λαογραφικό σύλλογο και έχω μάθει και ποντιακά και καλαματιανά και ξέρω όλους τους χορούς της Ανατολικής Ομιλίας. Και επειδή. Και μαζί με την Αλεξάνδρα έχω μάθει την κόρη. Ναι, αλλά δεν μεταλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το ζήσει. Εμένα μου σηκώνει την τρίχα όταν ακούω Ζωναράδικο. Και σηκώνομαι και. Χορεύει. Όταν ο Παπαδόπουλος είχε τις εκπομπές αυτές. Κάνει πάντοτε μία εκπομπή παραδοσιακή. Ξέρεις, που καλεί από όλο τον. Παραδοσιακή ελληνική επικράτη. Εκεί εγώ χορεύω μόνο. Χόμπι, έχεις χόμπι? Καταρχήν μου αρέσει πολύ το διάβασμα, και τώρα με την τεχνολογία έχουμε και τα audiobook, τα οποία σου διαβάζει ο άλλος και τα ακούς. Οπότε μου αρέσει να διαβάζω και μου αρέσει να αθλούμε. Μέσω της άθλησης μου έρχονται αρκετές ιδέες. Παρά το ότι είσαι πάρα πολύ προπονημένος, πέρασες κορονοϊό και δύσκολα κιόλας. Ήταν από τις πρώτες καταστάσεις του κορονοϊού που ακόμη και οι γιατροί, οι νοσηλευτές μαθαίναμε. Δοθεί σε ευκαιρίες να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σωτηρία, στην κυρία Πουλάκου, η οποία με έπεισε τελικά και μου είπε την εξής ατάκα. Εγώ δεν ήθελα να νοσηλευτώ, γιατί θεωρούσα ότι εντάξει, καλά είμαι. Θα το περάσω, όπως είπες, αθλητικός τύπος, λίγα φάρμακα, λίγο αυτό, εντάξει. Μια γρήπη είναι. Όταν είδε όμως ότι στα πνευμόνια υπήρχε, το ένα ήταν 20% και το άλλο ξέρω 15%, και μου λέει, κύριε Τούδη, εδώ ο προπονητής είμαι εγώ. Όπως εσείς θέλετε οι αθλητές σας να σας ακούνε, έτσι θα ακούσετε και εμένα. Έζησα 9 ημέρες με πολύ υψηλό πυρετό. Το αμαξίες. Προφανώς. Αν και είμαι γενικά αισιόδοξος και θεωρώ ότι. Ψύχρεμος πάντα. Και ψύχρεμος, αλλά όταν ο πυρετός από το 39 με χιλιάρια, ξέρω εγώ, αντιπυρετικά πήγαινε στο 38. Λες κάτι με πάει κρύο καλά. Μπάνιο, κάτι δεν πάει καλά. Και είσαι από αυτούς που λένε αντίστοιχα τους ηθοποιούς, θέλω να πεθάνω στο σανίδι? Οι ηθοποιοί καλώς λένε ότι θέλω να πεθάνω στο σανίδι, αλλά εγώ θέλω να είμαι εκεί όσο μπορώ και αισθάνομαι ότι μπορώ να προσφέρω. Ρε Μπαγάς Αφανάση, εσύ πώς κατάφερες και βρήκες αυτή τη συνέντευξη σε αυτό το τόσο hot πρόσωπο τώρα, μπράβο σου! Εντάξει, έχουμε μία σχέση προσωπική, γνωριζόμαστε δηλαδή χρόνια, και τον ευχαριστώ εγκαρδίως για την χαρά και την τιμή που μου έδωσε, και πιστεύω και ελπίζω μετά τις 18 του μήνα που θα είναι ο τελικός, με το καλό να φτάσουμε δηλαδή, γιατί ο ίδιος λέει ότι δεν
Δεν καβαλάμε το καλάμι, πάμε αγώνα-αγώνα. Να τον βλέπουμε σε πολλές συνεντεύξεις καθημερινά, γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Μα μιλάει και πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ επιτυχημένος στη δουλειά του. Φυσικά και όλα αυτά που έχει ζήσει και μιλάει και πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραίο λόγο, πολύ ωραίες εμπειρίες. Καλά, εγώ συγκλονίστηκα από τον Χορεύει Τσέστο. Εδώ δεν συγκλονίστηκε, ενθουσιάστηκε. Πραγματικά. Δηλαδή, όλοι σ' άκουσαν ότι του αρέσει να χορεύει Τσέστο, τον λάτρεψε ακόμη περισσότερο. Ο Τσέστο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο χορό. Είναι τη Ανατολική Ρωμιλία, είναι πολύ δύσκολο. Είναι όταν ο Ζωναράδικο γίνεται πιο γρήγορο και γίνεται τσέστο και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπράβο στον coach. Να πούμε ότι αύριο 9.30 ώρα έχουμε τον προημιτελικό με την Γερμανία. Έτσι. Αν περάσουμε μετά είναι 16 του μήνα ο ημιτελικό και αν όλα πάνε καλά με το καλό ευχόμαστε όλοι μαζί με την εθνική είμαστε ούτως ή άλλως 18 του μήνα. Τελικό. Με το καλό, καλές επιτυχίες και ευχαριστούμε και για όλα αυτά τα μέχρι τώρα, έτσι, με όλες αυτές τις κατακτήσεις. Τα φιλιά μας και στον κύριο Ιτούδη. Και τώρα θέλω να πάμε να υποδεχτούμε και να βάλουμε στην παρέα μας την Βασιλική Μπασιούρη, δημοσιογράφο της εκπομπής μας.